Να πάρουμε λοιπόν από τη σειρά και ας αρχίσουμε με το οικονομικό μέρος. Mm-hmm. Τι έβαλε η Ελλάδα, γιατί σίγουρα δεν πήγε εκεί χωρίς να βάλει κάτι. Ποια ήταν τα οικονομικά δεδομένα λοιπόν αυτής της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, έχω εδώ μπροστά μου τα στοιχεία. Λοιπόν, και σας δηλώνω ότι αρχικά για να ενταχθούμε στην κοινοπραξία της Νομισματικής Ένωσης, αυτό έγινε το 1979 επί Καραμαλή, δώσαμε ακριβώς 42 δισεκατομμύρια δραχμές. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο για όσους γνωρίζουν τι ήταν η δραχμή. Το 1985 δώσαμε 532 δισεκατομμύρια δραχμές. Και το 1994, εδώ θα σημειώσω ότι ήταν επί Προεδρίας Θεόδωρου Πάγκαλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δώσαμε ακόμη 1,3 τρισεκατομμύρια δραχμές. Μάλιστα. Δηλαδή, εκτός από το αρχικό κεφάλαιο τροφοδοτούμε την Ευρώπη, γιατί όταν μου λέτε Πάγκαλο μιλάτε όχι πολύ μακριά. Όχι, δηλαδή, 1994. Ναι, συνεχίζουμε να δίνουμε. Ναι, δηλαδή, το συνολικό από τα στοιχεία που έχω μαζέψει εγώ και το επιτελείο μου, βλέπω ότι το συνολικό ποσό στο κεφάλαιο αυτό, κυρία Σένιο, που ήταν σε χρυσό, τονίζω, είναι 2,3 τρισεκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή, αν κάνουμε σε σημερινά χρήματα σε ευρώ πόσο ακριβώς είναι αυτό το κεφάλαιο, είναι 57 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Όταν όμως μιλάμε για χρυσό, τι σημαίνει? Ότι ο χρυσός παράγει πλούτο, έχει παράγωγα, επενδύεται, άρα έχουμε κέρδη και από εκεί. Οπότε θα δούμε ότι αυτό το αρχικό κεφάλαιο των 57 δισεκατομμυρίων σήμερα δεν γνωρίζουμε ποια είναι η υπεραξία του, γιατί κανείς ευρωβουλευτής μέχρι σήμερα δεν μας έχει ενημερώσει γι' αυτό, αλλά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και εδώ τίθεται και ένα ερώτημα. Βέβαια δεν μας έχει ενημερώσει, όπως είπε, κανένας ευρωβουλευτής. Όμως, αφού έχουμε ένα τόσο τεράστιο κεφάλαιο, ποιος ο λόγος που μπήκαμε στα μνημόνια? Και αυτό θα το συνδέσω, αν θέλετε, και με το ΦΠΑ. Γιατί ο ΦΠΑ είναι ένας αποκλειστικά ευρωπαϊκός φόρος. Μάλιστα. Το 24%. Ξέρετε ότι σε 4 χρόνια, στην ουσία, δίνουμε ένα ΑΕΠ, ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν, στην Ευρώπη. Μάλιστα. Που αυτό υπολογίζεται ότι είναι περίπου στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Άρα, εάν αυτό το διαιρέσουμε δια των 4 ετών, μας βγαίνει ένας λογαριασμός 40 με 50 δις το χρόνο δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο από το ΦΠΑ. Και βέβαια υπάρχουν και τα έμεσα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Κύρου, από την Ελλάδα γενικότερα, όπως τα μουσεία. Βεβαίως, ναι. Στο Λούβρο, για να κόψει ένα εισιτήριο πρέπει να περιμένεις μερικές ώρες στην σειρά. Θα ήθελα να το δούμε και αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό, όμως θα ήθελα λίγο να ολοκληρώσω εδώ για το φόρο προστιθέμενης αξίας. Οι φόροι όλοι, κυρία Σενίου, είναι ανταποδοτικοί. Δηλαδή, πληρώνω τέλη κυκλοφορίας. Για ποιο λόγο τα πληρώνω? Για να μου παρέχει η πολιτεία δρόμους, άσχετα αν είναι ασφαλής η δρόμη μας ή όχι. Άρα, πληρώνοντας αυτό το φόρο του ΦΠΑ, θα πρέπει να έχω ανταποδοτικά ωφέλη. Αλλιώς δεν υφίσταται για να πληρώσω φόρο. Ποια ήταν τα αποδοτικά ωφέλη από το ΦΠΑ που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 50 δις κάθε χρόνο? Υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Μέσω χρηματοδοτήσεων και μέσω του ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Κάθε χρόνο δηλαδή χρηματοδοτούνται κάποια έργα στην Ελλάδα μέσω του ΕΣΠΑ, τα οποία όμως φτάνουν σε ένα ύψος 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε δηλαδή ένα υπόλοιπο 37,5-40 δισεκατομμυρίων. Αυτά τι έγινε, πού πήγανε? Πήγανε σε μισθοδοσίες, σε μελάνια, σε χαρτιά, σε γραφεία? Πρέπει κάποιος να μας πει πού πήγανε αυτά τα χρήματα που στην ουσία μας χρωστάνε.
Κύριε Κύρου, υπενήσεστε ότι ενδεχομένως δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ίσως ανικανότητα στη διαχείριση των οικονομικών. Δεν υπάρχει ανικανότητα, κυρία Αρσενίου, διότι βλέπουμε ότι το κράτος, όταν πρόκειται για καταστολή, λειτουργεί άψογα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει κάποια ειρηνική εκδήλωση, τα έχουμε δει, από τους πολίτες και η πολιτεία, το κράτος το ίδιο, να μην λειτουργεί άψογα στα θέματα καταστολής. Άρα ανικανότητα δεν υπάρχει.